Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Μεταγραφικά σενάρια Part 6. Στο σημερινό Part έχουμε να συζητήσουμε για αρκετά ονόματα. Καθώ ήδη είμαστε στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και αρκετέ ομάδε κιόλα κυνηγάνε να κάνουν τι μεταγραφέ του, κυνηγάνε να ψωνίσουν του ελεύθερου του παίκτε. Οπότε κιόλα ακούγονται περισσότερα ονόματα. Παρ' όλα αυτά, πριν πάμε στο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe γιατί βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό, για τον οποίο υπάρχουν 3-4 ονόματα, αν δεν κάνω λάθο. Πρώτο όνομα είναι ο Μαρσέλο Σαράτσι, ο οποίο είναι από την ε, Λιψία. Αγωνίζεται ω αριστερό μπακ, είναι 23 χρονών. Η αξία του είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ουρουγάνο. Πέτο αγωνίστηκε στην Καλατά Σεράι ω δανεικό, έχοντα 41 συμμετοχέ, 2 γκολ και 6 assists. Είναι ένα αρκετά καλό παίκτη, ο οποίο σίγουρα στο ρόλο του αριστερού μπακ πιστεύω θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ πάρα τον Ολυμπιακό. Είναι ακριβώ βέβαια. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακό θέλει να φτιάξει μια καλή ομάδα και μια ομάδα η οποία θα θέλει να κουτράρει στην Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό ο παίκτη είναι ο κατάλληλο και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή κατά τη γνώμη μου. Επόμενο παίκτη, και αυτό για τον Ολυμπιακό, είναι ο Κλεμέτ Γκρενιέ. Είναι Γάλλο, 30 ετών, 4,4 εκατομμύρια η αξία του. Από αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερο. Αγωνι... Αγωνιζόταν στην ΡΕΝ. Έω για το 1 Ιουλίου 2021, από την οποία έμεινε ελεύθερο. Αγωνίζεται ω 8η, ε, ω ΧΑΦ ουσιαστικά. Είναι ένα καλό παίκτη, ο οποίο έχει περάσει κιόλα από την Ρεν, έχει περάσει από τη Ρώμα, από τη Λιόν. Έχει περάσει γενικά από αρκετά καλέ ομάδε στην Ευρώπη. Ε, στον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πράγματα, θα μπορούσε να δείξει πράγματα. Τώρα βέβαια ξαναλέω στον ρόλο του χάφου Ολυμπιακού δεν νομίζω να χρειάζεται και ιδιαίτερα παίκτε αφού, τον, αφού έχει τον Εμβιλά Ακόμα με τον Καμαρά ακούγεται από τη μία ότι θα το δώσουν Αλλά από την άλλη κίνηση ακόμα δεν έχω δει Παρ' όλα αυτά πιστεύω σε περίπτωση που φύγει ο Καμαρά Σίγουρα είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση πιστεύω Ο ρόλος ε, του Γκρενιέ πιστεύω είναι μια καλή λύση για τον Ολυμπιακό αυτή. Είναι ελεύθερο. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακό ανά πάση στιγμή και να τον κάνει δικό του. Κλείνουμε με τον Ολυμπιακό και κλείνουμε με τη μεταγραφή του Κένι Λάλα τον παίκτη του Ολυμπιακού δεξί μπακ ο οποίος ήρθε το χειμώνα από την Στράσμπουργκ είναι ένας ε, παίκτη ο οποίος στον Ολυμπιακό τουλάχιστον δεν έδειξε απολύτω τίποτα ενδιαφέρεται για αυτόν η Μαρσέιγ η γαλλική Μαρσέιγ ο Λάλα για όποιον δεν ξέρει είναι 29 χρονών Γάλλος και έχει μια αξία στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι καλό αυτό για τον Ολυμπιακό γιατί μπορεί να ξεφορτωθεί τον Λάλα έτσι, και να βγάλει και ένα κέρδο ουσιαστικά γιατί τον πήρε μισό εκατομμύριο. Οπότε μπορεί να το πουλήσει Τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, στον Ολυμπιακό τουλάχιστον ήταν μια τεράστια αποτυχία η μεταγραφή του Κένι Λάλα. Θεωρώ πω ε, στη Μαρσέγ δεν ξέρω αν θα τον έχουν ω πρώτο ή ω δεύτερο μπακ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή ευκαιρία να τον πουλήσει ο Ολυμπιακό, όσο η αξία του συνεχίζει να είναι ψηλά. Πάμε τώρα στον ε, Πάοκ, για τον οποίο ακούγεται αρκετά το όνομα του Στέφανο Τενσουίλ από την ε, Μπολόνια. Είναι ένα παίκτη, ο οποίο είναι Ολλανδό, αγωνίζεται ω σέδερ μπακ, 28 ετών, η αξία του είναι στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, ακριβούτσικος παίκτη. Παρ' όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι αρκετά καλά, δηλαδή ένα 88 ύψος και γεροδεμένος φαίνεται, έχει καλό σωματότυπο. Πιστεύω είναι μια καλή μεταγραφή αυτή, αν κινηθεί για ένα τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Είναι ένας ρόλος ο οποίος θέλει γενικά η άμυνα του ανανέωση, δηλαδή έχει τον ε, Βαρέλα Κρέσπο και τον Νίγκαλσον. Έχει αυτή την τριάδα, ξέρω τη βασική τριάδα, να το πούμε έτσι. Αλλά αυτή η τριάδα έχει παλιώσει. Δηλαδή ο Κρέσπο και ο Βαρέλα είναι 5 ε, χρόνια στον Πάοκ, νομίζω. 4-5 χρόνια στον Πάοκ έχει σίγουρα. Και άλλα 3 έχει ο Νίγκαλσον. Βασικά παραπάνω πε να έχει ο Βαρέλα κιόλα. Οπότε πιστεύω μια ανανέωση τη θέλει άμυνα του Πάοκ. Ο Μιχαηλίδη καλό παίκτη αυτό, αλλά για βασικό ακόμα λίγο δύσκολο. Μπορεί να παίξει, αλλά πρέπει να κοιτάξει για έναν ακόμα αμυντικό, πιστεύω. Οπότε η μεταγραφή αυτή του Στέφανο Ντενσουίλ πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Ακριβώς της ξαναλέω, αλλά πιστεύω αξίζει τα λεφτά τη. Επόμενος παίκτη είναι ο Σαμουέλε Μπιριντέλη, ο οποίος ενδιαφέρει και αυτός, τον ενδιαφέρει και αυτός ο ΠΑΟΚ. Είναι 21 ετών, αγωνίζεται στην πίζα, η οποία είναι στην δεύτερη κατηγορία της ε, Ιταλίας, Serie B. 21 ετών, δεξί back, Ιταλός. Η αξία του είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, Καταρχάς καταρχά ο Πάοκ χρειάζεται back και πιστεύω πω είναι μια καλή επιλογή. Μπορεί να αγωνιστεί και ω αριστερό back. Είναι μια πολύ καλή επιλογή πιστεύω αυτό ο παίκτη. Φθηνό και σίγουρα είναι ουσιαστικά ένα step, step up που μπορεί να κάνει ξέρω, στον ε, Πάοκ σε περίπτωση που γίνει πάντα αυτή η μεταγραφή και συμφωνηθεί τέλο πάντων. Αλλά πιστεύω τα 2 εκατομμύρια ευρώ για ένα καλό δεξιμπακ τουλάχιστον ε, αξίζουν κατά τη γνώμη μου. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ για την οποία ακούγεται το όνομα του Ιάγκο Φαλκέ. Έναν παίκτη τη Τωρίνο, ε, ο οποίο είναι 31 ετών, Ισπανό, 1,65 εκατομμύρια είναι η αξία του. Αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ Ένα ρόλο τον οποίο η ΑΕΚ πρέπει να δυναμώσει Όπως και να το κάνουμε Είναι ένας παίκος ο οποίος έχει αρκετά μεγάλο παρελθόν με Ιταλικές ομάδες Έχει αγωνιστεί στην Τωρίνο, στην Τζένοα, στη Ρώμα Έχει παίξει και στην ε, Τότεναμ όσον αφορά τις αγγλικέ ε, Αγγλικές ομάδες Έχει περάσει από Μπαρτσελώνα από τι Ακαδημίε τη Μπαρσελόνα όπου βγήκε κιόλα. Από τη Γιουβέντου έχει περάσει από πολύ μεγάλε ομάδε. Είναι ένα παίκτη ο οποίο πιστεύω δεν είναι η ώρα του να κλείσει την καριέρα του. Παρ' όλα αυτά πιστεύω είναι μια καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ αυτή γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίο συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί καταρχά. Είναι φθηνό και είναι ένα παίκτη ο οποίο συνδυάζει πάρα πολλέ εμπειρίε. Έχει περάσει από πάρα πολλέ ομάδε. Είναι ένα έμπειρο καθαρά παίκτη. Φθηνό. Οπότε συνδυάζει όλο το πακέτο πιστεύω και είναι μια πολύ καλή μεταγραφή αυτή για την ΑΕΚ σε περίπτωση που επιλέξαν να την κάνει αυτή στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ που είναι η αξία του σχεδόν. Επόμενη πιθανή μεταγραφή για την ΑΕΚ και αυτή είναι ο Τόνιο Γκαρσία για την θέση του αριστερού μπακ. Ο Τόνιο Γκαρσία ο οποίος είναι ελεύθερος, έπαιζε στην Λεβάντε, αγωνίζεται ως αριστερό μπακ, Ισπανός, 31 ετών, η αξία του είναι στα 880.000 ευρώ είναι ένας παίκτη ο οποίος φαίνεται ότι από τη μία έχει ένα παρελθόν, δηλαδή έχει παίξει στη Λεβάντε, έχει παίξει σε ισπανικές ομάδες γενικότερα, αλλά από την άλλη το βρίσκω πιο πολύ ως μια μεταγραφή η οποία τσιγκουνεύεται να το πω έτσι η ΑΕΚ να βάλει λεφτά στην ομάδα στο ρόλο του αριστερού μπακ τουλάχιστον. Πιστεύω υπάρχουν πολύ καλύτερε επιλογές στο... σε εκείνον τον ρόλο του αριστερού μπακ, τώρα από εκεί πέρα Σίγουρα δεν είναι μια τελείω κακή επιλογή. Είναι ελεύθερο ο παίκτη. Έμπειρο είναι, έχει παίξει το Ισπανικό πρωτάθλημα. Σίγουρα όμω υπάρχουν πολύ καλύτεροι παίκτε εκεί πέρα έξω. Πάμε με τον Παναθηναϊκό τώρα. Και για τον Τάσο Χατζιωβάνι πιο συγκεκριμένα. Όπου τον θέλει από ό,τι ακούγεται η Αλτάη. Με μια πρόταση 400.000 ευρώ. Όπου ο Παναθναϊκό ήδη έχει πει το... το δεύτερο όχι στη δεύτερη πρόταση που έχει γίνει για τον ε, Χατζη Γιωβάνη. Ο Χατζη Γιωβάνης, ο οποίος είναι παίκτη του Παναθηναϊκού, είναι 24 χρονών, αγωνίζεται σε δεξιό εξτρέμ και έχει μια αξία κοντά στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας ε, πολύ καλός παίκτη. εξαιρετικά ταλαντούχος να το πω έτσι παίκτη. Ο οποίο ε, αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι και στα πάνω του. Ε, τώρα 400.000 ευρώ που πιστεύω για τον Χατζηγεωδάν είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο αξίζει πολύ παραπάνω, παραπάνω χρήμα, τέλο πάντων. Ε, η καλύτερη επιλογή κατά τη γνώμη μου θα ήταν να παραμείνει στον Παναθναϊκό, διότι είναι ένα σημαντικό παίκτη για τον Παναθναϊκό. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, αν ανεβάσει το, το ποσό η ομάδα, σίγουρα αλλάζουν εκεί πέρα τα, τα θέματα. Επόμενη πιθανή μεταγραφή, να το πούμε έτσι για τον Παναθναϊκό. Είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, έχει μεγάλη ιστορία από πίσω του. Και πρόκειται για τον ε, Αλέν Χαλίλοβιτ, ο οποίο είναι ένα παίκτη, σαν να λέμε, ο Τζόλι του 2015, να το πω έτσι. 2014-2015. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο ε, ήταν από τα top ταλέντα. Προοριζόταν τέλο πάντων για να γίνει ένα από τα top ταλέντα. Έχει παίξει στην Δυναμό Zagreb, μετά πέρασε στην Παρσελώνα. Έχει περάσει από την Μίλαν, από την Χα, Χάμπουργκ και τελευταία ήταν στην Μπρίμιχαμ. Αυτή τη στιγμή η αξία του είναι στα 660.000 ευρώ. Αγωνίζεται ω μεσοπιθετικό. Κροάτη 25 ετών. Πιστεύω ότι τον Παναθηνακό αυτή είναι μια καλή. Μια πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή, μάλλον. Είναι ελεύθερο ουσιαστικά ο παίκτη αυτό. Και πιστεύω ότι σίγουρα μπορεί να δείξει πράγματα. Διότι τον προόριζαν τέλο πάντων για έναν από του top παίκτε αυτή τη στιγμή του κόσμου ότι θα γινότανε. Δεν ε, έφτασε εκείνο το σημείο. Πιστεύω και το Παναθηναϊκό είναι μια καλή μεταγραφή με την έννοια ότι αυτά που δεν έχει δείξει στι προηγούμενε του ομάδε να τα δείξει τον Παναθηναϊκό και από εκεί και πέρα θα δει κιόλα πώ θα πάει η καριέρα του. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, αν γίνει, πιστεύω είναι πάρα, 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 πολύ καλή. Επόμενη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή του Χουάν Χωσέ Περέα, πέκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν ιδανικό στον Βόλο. Ο οποίος Βόλο τον ξαναθέλει δανεικό. Είναι Κολομβιανός 21 χρονών, σε δερφόρ, 660.000 ευρώ η αξία του. Στο Βόλο σε 39 συμμετοχέ πέτυχε 6 γκολ. Δεν το λέει πάρα πολύ καλό. Παρ' όλα αυτά είναι ένας παίκτη ο οποίος είναι για το μέλλον για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα ο Παναθναϊκό θα μπορούσε να τον βολέψει και στην β' ομάδα, αν χρειαστεί ξέρω εγώ... Ή αν δεν συμφωνεί να τον στο βόλο. Παρ' όλα αυτά, ο Περέα νομίζω μπορεί να παίξει και σαν αναπληρωματικό στην πρώτη ομάδα σίγουρα. Αλλά γενικά, αν δεν κάτσει κάτι με τον Βόλο, σίγουρα μπορεί να το βάλει και στην β' ομάδα. Πιστεύω στο Βόλο είναι μια καλή ευκαιρία, εν τέλο πάντων, να... να αναδειχθεί, να δείξει καλέ εμφανίσει, να πάρει χρόνο συμμετοχή στον Παναθναϊκό στο μέλλον, ή να πάρει και μια μεταγραφή σε μια ομάδα του εξωτερικού. Και γιατί όχι. Κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό και πάμε με τον Άρη, για τον οποίο έχουν ακουστεί τρία ονόματα, τα οποία τα δύο από αυτά πιστεύω είναι αρκετά δυνατά κιόλα. Ο πρώτο είναι ο Χουσέιν Τουρκμέν, ένα παίκτη από την Τράσνο Σπορ, center 23 χρονών, Τούρκο, 1,5 εκατομμύρια ευρώ η αξία του. Είναι ένα παίκτη ο οποίο καταρχά ήταν βασικό στην Τράσνο Δεν ξέρω Πώς ε, ο Άρης θέλει να χτυπήσει τέτοια ονόματα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα, αν πάρει ένα τέτοιο παίκτη ο Άρης, θα λύσει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το πρόβλημα του στην ε, άμυνα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο φαίνεται ότι έχει αγωνιστεί σε πιο δυνατές ομάδες και σε ένα πιο δυνατό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Οπότε, θεωρώ πως είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή μεταγραφή αυτή. Η αξία του είναι στα... στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή. Είναι στα νερά του Άρη αυτή η μεταγραφή. Οπότε ε, πιστεύω είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή λύση ο Τουρκμέν. Επόμενη μεταγραφή και αυτή για τον Άρη και για τον ρόλο του Σερμπακ πάλι είναι ο Μαωρίσιο Λέμο. 25 ετών, Ουρουγουάνο. Πέκτη τη Φεντέρμπαχτσε. Η αξία του η οποία είναι στα 825.000 ευρώ. Είναι center back, έχει περάσει από την Ρουμπίν Καζάν, από την Λασπάλμα, από τη Σασουόλο και έχει καταλήξει τώρα στην Φενέρ. Είναι ένα παίκτη, ο οποίο ε, θεωρώ πως τον Άρη θα τρέφιαζε σε, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στην ε, Τουρκία έχει παίξει 8 παιχνίδια μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Ω αναπληρωματικό τη Φενέρ ήταν ουσιαστικά. Για τον Άρη πιστεύω είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή μεταγραφή και αυτή. Μια Πιο φθηνή μεταγραφή από ότι τη... ο Τουρκμέν πιστεύω είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Ένα πολύ καλό όνομα ο Μαωρίσιο Λέμο. Και μακάρι κιόλα να το δούμε στον ε, Άρη αυτό τον παίκτη γιατί αξίζει και είναι κιόλα και μια μεταγραφή που αξίζει και από τι δύο πλευρέ και από, τον, ε, από, από τη μεριά του Άρη. Ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι value for money και είναι ένα ε, και ο ίδιο ο παίκτη ξέρω εγώ θα πάρει τον χρόνο που. Πιθανόν αυτός να θέλει του βασικού, ξέρω εγώ, στον ε, Άρη. Κλείνουμε το έκτο επεισόδιο με τον Χουάν Σάντσες Μίνιο, ο οποίος είναι στην ε, Estudiantes. Είναι αριστερό μπακ, 31 ετών, Αργεντίνος. Η αξία του είναι στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Αγωνίζεται στο αργεντίνικο πρωτάθλημα. Έχει περάσει από την Torino, από την Boca Juniors, από την οποία και ξεκίνησε. Από την Ιντιπεντιέται και την Έλτσε, και είναι ένας παίκτη ο οποίο ε, σίγουρα δεν πιστεύω ότι είναι στα νερά του. Άρη αυτή η μεταγραφή, δηλαδή θα μιλάμε σίγουρα για μια αρκετά ακριβή μεταγραφή. Παρ' όλα αυτά, το συμβόλαιό του το οποίο λήγει 31 Δεκεμβρίου του 2021, οπότε δεν ξέρω εάν αξίζει να το πάρει τώρα το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ο Άρη θα έπρεπε να κάνει το εξή: να περιμένει 6 μήνε και να τον πάρει τον ε, Δεκέμβριο Δεκέμβριο, Ιανουάριο ουσιαστικά. Αλλά πιστεύω θα πρέπει να το κλείσει για, τον, ε, για τι χειμερινέ μεταγραφέ που θα ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί πιστεύω είναι χαζομάρα τώρα να πετάξει 2,7 εκατομμύρια ευρώ για έναν ε, αριστερό μπακ ενώ αυτή τη στιγμή και για άλλε θέσει. Και επίση πιστεύω ότι όλα στα 2,7 εκατομμύρια για τον Άρη είναι αρκετούτσικα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, εάν το θέλει τόσο πολύ, θα, έπρεπε, θα πρέπει βασικά να περιμένει έω τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο τεχνικά, για να τον κάνει δικό του και για να κλείσει αυτή τη μεταγραφή ω ελεύθερο. Αυτά για το Part 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe αν σα άρεσε το βίντεο. Και γράψτε μου και στα σχόλια ποιον από αυτού του παίκτε θα θέλατε να δείτε στην αγαπημένη σας ομάδα.